θετικό ανταγωνισμό επικεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου του νησιού στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχαν την κοινωνική αρχή. Η σύγκριση των ταλιανικών επιχειρήσεων με την συνεχόμενη μείωση του τζίρου, το κόστος λειτουργίας αλλά και η συγκέντρωση του τζίρου στις υπεραγορές είναι γεγονός. Θεωρούν πολύ σημαντική την παραγωγικότητα που μπορεί να αναπτύξει ο Δήμος στα κέντρα λήψη αποφάσεων με έμφαση πρωτοβουλία που μπορεί να αναλάβει και την ειδική εξουσία, κάνοντας χρήση των αναπτυξιακού νόμου σε κατεύθυνση επιβίωσης των μικρών και ανοιχτών επιχειρήσεων και δημιουργία κοινοπρασιών και άλλων συνεργατικών τάσεων. Μεταξύ άλλων, πρότεινα τα εξής. Κατασκευή μόνο και την προσέγγιση των ζευγολίων. Τοποθέτηση πινακίδα στους επισκέπτες. Ανάπτυξη και άλλων περιοχών εκτός του κέντρου της πόλης φόβου. Διοικητικά θέματα. Καθαριότητα της πόλης. Ανάπτυξη της εμφάνισης του πρασίνου. Βελτίωση των συγκοινωνιών από και προς εξονοχεία. Πάταξη του πανεπιστημίου. Προστασία της αγοράς από τα πανεπιστήματα. Αναπτυξιακά θέματα. Στήριξη του Δήμου στη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων των εμπορικών επιχειρήσεων. Παρέμβαση του Δήμου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προσαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στις ανάγκες της αγοράς. Ανάπτυξη ενεργειακού, θαλάσσιου και άλλων μορφών θεματικού τουρισμού. Και τέλος, την άψη του διαφόρου της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση των αφήξεων ιδιωτικού τουρισμού. Υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής. Η συμβολή των κλάδων εστίασης και αναψυχής στην τελωστική βιομηχανία του νησιού μας, αλλά παράλληλα και στην εργασιακή απασχόληση του πληθυσιακού δυναμικού, καθιστά την επιλυμένη τάξη μιας νέας πολιτικής γραμμής και την ανάπτυξη των εργατικών πρωτοβουλειών που θα ακολουθούν η νέα επιθυμητή συντονισμένη λειτουργία των επιχειρήσεων. Διαθμίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας του πρωτόκολλου μας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Δημοτικής Αρχής με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων των υπηρεσιών, κατατέθηκαν στους επαγγελματίες μεταξύ άλλων οι εξής προτάσεις. Για τις υποδομές, να δημιουργηθούν ζώνες διασκέδασης. Βελτίωση του φωτισμού των δρόμων. Αναφέρεται στα προβλήματα της περιοχής από την ΔΕΗ έως την περιοχή Μπαρβαγιάννη. Η ανάπτυξη της περιοχής κριτικά. Διοικητικά θέματα. Ανέφεραν το πρόβλημα της άδειας παρατάσεως μουσικής. Το πρόβλημα του όλη πλούση, η βελτίωση των κοινωνιών από και προς τα ξενοδοχεία, η μείωση των δημοτικών τελών, καλύτερη συνενέργωση του ΔΟΤ και έγκαιρη ενημέρωση για τα αντιανεμικά και τα στέγαστρα. Αναπτυξιακά θέματα. Την ενδυνάμωση των μικρών ξενοδοχείων και των ενοικιασμένων δωματίων, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο ο τουρισμός που δεν επιθυμεί το όλη πλούση. Την αναθεώρηση της σχέσης του πρωτογενούς τομέα με τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία τοπικού προϊόντος. Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και την λειτουργία εστιατορίων με τη συνεργασία του Δήμου και των φορέων. Στήριξη του Δήμου στη δημιουργία κοινοπρακτικών συστημάτων. Καθώς και στη συνέχιση των αφήσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείες χαμηλού κόστους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καλησπέρα και από εμένα. Πρέπει να αναφέρω ότι μέσω της ανάλυσης μας κατηγορηθήσαμε τα αποτελέσματά μας σε υποδομές, διοικητικά και αναπτυξιακά θέματα. Στα μήνατα με τις υποδομές αναφέρθηκαν περισσότερο από τους επαγγελματικούς φορείς σαν πρώτη προτεραιότητα, ανάπλαση παραγγελματικού τόπου, μόνωση πρασγελοποιών, παρέμβαση στο αεροδρόμιο και στη λιμάνη, πλατωνία και χρήση γης. Σαν δεύτερη προτεραιότητα έχουμε το διαθνικό πάρκο σηματοδότηση, αποκέντρωση της αγοράς, ιατρικές παροχές και δημοτικό χωρισμό. Στα διοικητικά θέματα παρατηρούμε τις προτεραιότητες που καταλήφθηκαν από τους φορείς με πρώτη προτεραιότητα την καθαριότητα. Δεύτερο, μείωση δημοτικών τελών, παρεμβόλιο, γραφείο δημότη και το όλο πλούσιο. Σαν δεύτερη προτεραιότητα βλέπουμε διαφάνεια διαγωνισμού, χρηματοδότηση, χωροταξία, πράσινο και συγκοινωνίες. Επίσης έχουμε κατοικίωση καγέματος και στέγαστρα. Τώρα σαν τρίτη προτεραιότητα έχουμε θέση την άδεια πελατών και την άδεια παρατάσεως μουσικής.
όπως βλέπουμε στα αναπτυξιακά θέματα, ομολογούνται το ενδιαφέρον και ομπραξίες. Σαν δεύτερη παρατηρία, τα υπάρχουν τα νομικά διαφορές που είναι τα εξής. Επιμονωτικά σεμινάρια, αναπτυξιακός νόμος, θεματικός τουρισμός, βελτίωση τουριστικής ποιότητας και προβολή διαφήμισης. Συμπερασματικά βλέπουμε οι περισσότεροι βασικά τη ποσοστά ασχολήθηκαν φορείς με τα διοικητικά θέματα στους 47%, τις υποδομές στο 33% και αναπτυξιακά στο 20%. Σας δείχνουμε αναλυτικότερα το ενδιαφέρον που κάνει η σωστία στις υπονομές που είναι τα εξής. Αεροδρόμιο 9%, χρήσης γης 9%, γεωτεχνικό πάρκο 10%, ανάπλαση παραλιακού μετώπου που είναι 14%, μόρτος προαεροπλοίων 14%, σηματοδότηση 5%, αποκέντρωση αγοράς 10%, παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι 14%, ιατρικές παραγωγές 10% και δημοτικός τουρισμός 5%. Όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, φαίνονται αλλά με την λιγότερα ποσοστία τα εξής. Καταλήγεται είναι στο 10%, μείωση δημοτικών θελών 10%, διαφάνεια διαγωνισμών 7%, κλιματολόγια 7%, παρεμπόριο 10%, προαταξία 6%, όπως και κατοικίες παγιέμαστε και συγκοινωνίες και πράσινων. Άρα πελατών είναι στο 10%, γραφείο δημότη 10%, άδεια παρατάσεων φυσικής 3%, όλοι οι πλούσιοι 10% και στέγαστα 6%. Και τέλος, στα αναπτυξιακά θέματα φαίνεται πως ουσία ότι μονοπόλησαν οι κοινοπραξίες με 30%. Και σε δεύτερη προτεραιότητα έχουμε τα λοιπά θέματα που είναι τα εξής. Επιμονωτικά σεμινάρια 9%. Αναπτυξιακός νόμος 13%. Θεματικός τουρισμός 18%. Βελτίωση τουριστικής ποιότητας 14%. Προβολή διαφήμισης 14%. Και έτσι πάμε στην ολοκλήρωση της παρουσίασής μας. Ευχαριστώ πολύ.